Με μεγάλη χαρά αλλά και ικανοποίηση υποδέχθηκαν στον νόμο Ροδόπης και ειδικότερα την Κομωτινή την πρώτη παιδική χαρά που δημιούργησε η διαδρατική εταιρεία αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ. Στα εγγένεια της παιδικής χαράς το παρόν έδωσαν πλήθος μικρών και μεγάλων, αλλά και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Είναι η πρώτη παιδική χαρά από τις 6 συνολικά που η κοινοπραξία ΤΑΠ στα πλαίσια της ανταπόδοσης τοπικής κοινωνίας για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προσφέρει. Ήταν ένα αίτημα δικό μας του Δήμου προς την κοινοπραξία όταν μας πλησίασαν και προσφέρθηκαν να κάνουν κάποια πράγματα για τις τοπικές κοινωνίες. Μακάρι όλα τα μεγάλα έργα, όλες οι μεγάλες εταιρείες που περνάνε από τον τόπο μας να αφήνουν και κάτι από εκεί που περνάνε. Ήταν γνωστό ότι ο Ροδίτης χρειαζόταν μια καινούργια παιδική χαρά και σήμερα με ιδιαίτερη χαρά βλέπω όλα αυτά τα παιδιά να κάνουν την αρχή της λειτουργίας της. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά για μένα σήμερα να εκπροσωπώ τον Διαδρακτικό Αγωγό Φυσικού Αερίου ΤΑΠ στην εκδήλωση η οποία έχει δύο πολύ σημαντικά και εξαιρετικά σημεία. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι είναι η πρώτη παιδική χαρά η οποία δίνεται από τον ΤΑΠ, ολοκληρώθηκε με τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας και προδιαγραφών και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο Δήμο Κομωτινής θα δοθούν 6 παιδικές χαρές. Και το δεύτερο είναι ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο ΤΑΠ είναι ο αγωγός καλής ενέργειας για τις τοπικές κοινωνίες από όπου περνάει. Οφείλω από τη θέση αυτή και παιδιά και στους γονείς και σε όλους να δώσω, να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που δούλεψαν και μπροστά και πίσω από το έργο. Πρώτα απ' όλα φυσικά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Πετρίδη και τη Δημοτική Αρχή που πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε αυτή την πρόταση και ξεκινήσαμε την υλοποίηση του έργου. Η κοινοπραξία εταιριών με την επένδυσή της και την τελική υιοθέτηση του αγωγού έχει αποκομίσει τεράστια ωφέλη από τη μέχρι στιγμής πορεία του έργου και στο πλαίσιο αυτό προβαίνει σε μια σειρά από ενέργειες, κυρίως ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την κοινωνία τοποθετείται ως πρώτη προτεραιότητα. Είναι η πρώτη παιδική χαρά που εγκαινιάζουμε στην Κομωτινή. Μαζί με αυτήν έχουμε κατασκευάσει άλλες 6, αλλά όπως καταλαβαίνετε τα εγκαίνια θα μπορούσαν να γίνουν σήμερα εδώ στο Ροδίτη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Από Δευτέρα τα παιδιά θα μπορούν να τη χαίρονται. Πρέπει όμως να διευκρινίσω ότι η κατασκευή των παιδικών χαρών δεν αφορά μόνο την Κομωτινή. Έχουμε στο πρόγραμμά μας κατασκευή και παιδικών χαρών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι από την Ανατολική μέχρι τη Δυτική Μακεδονία. Και στο σύνολο υπολογίζουμε γύρω στις 80 παιδικές χαρές. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί σήμερα παραδίδουμε στην τοπική κοινωνία του Ροδίτη την πρώτη παιδική χαρά του ΤΑΠ στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, 6 παιδικές χαρές μετά από αίτημα του Δήμου παραδόθηκαν. Παιδικές χαρές οι οποίες απευθύνονται στην ουσία της τοπικής κοινωνίας, στα παιδιά, έρχονται να καλύψουν πραγματικές ανάγκες και σαφώς είναι και κοντά στην όδευση του αγωγού ΤΑΠ. Αυτές οι δράσεις έχουν συνέχεια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόγραμμα ο ΤΑΠ είναι παρόν, ήταν χρόνια παρόν στις τοπικές κοινωνίες και θα συνεχίσει να είναι ως έργο. Το πρόγραμμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επενδύσεων αναπτύσσεται και στις 3 περιφέρειες κατά μήκος του αγωγού. Η παιδική χαρά εδώ στο Ροδίτη που παραδίδουμε σήμερα είναι η πρώτη από τις 6 που έχουμε ετοιμάσει και κατασκευάσει για το Δήμο Κομωτινής. Σήμερα είναι τα γένεια της παιδικής χαράς, είναι μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Έχουν μαζευτεί εδώ παιδιά από το Ροδίτη και ευελπίζω και από τις γύρω περιοχές. Έχουν έρθει οι γονείς, έχουμε οργανώσει ένα όμορφο παιδικό πάρτι. Ελπίζουμε τα παιδιά να το ευχαριστηθούν και κυρίως ελπίζουμε να το ευχαριστηθούν και το επόμενο διάστημα, να την αγαπήσουν την παιδική χαρά, να την χρησιμοποιήσουν και να απολαμβάνουν με ασφάλεια καθημερινά το παιχνίδι τους εδώ. Ήταν μια πρωτοβουλία που ήλθε μετά από αίτημα του Δήμου Κομωτινής και εμείς στο πλαίσιο των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων που κάνει ο ΟΟΣ στις περιοχές από όπου περνάει, ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά. Ειδικότερα, η κοινοπραξία θα προχωρήσει στη δημιουργία 6 παιδικών χαρών στους οικισμούς Ροδίτη, Θρυλωρίου, Φύλακα, Μεσοχωρίου, Κοσμίου και Μεγάλου Δουκάτου.